και σύντροφοι, οι τομεακές οργανώσεις του Δήμου και της Δυτικής Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ σας καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά και ταυτόχρονα συγκίνηση στη σημερινή μας εκδήλωση. Εκδήλωση που συνδέει τους ιστορικούς με τους σύγχρονους αγώνες του κόμματός μας και επιδιώκει να τιμήσει για άλλη μια φορά όλους αυτούς τους λαϊκούς αγωνιστές, τους κομμουνιστές που έδωσαν όλες τους τις δυνάμεις για να ζήσει ο λαός μας καλύτερες μέρες. Τιμή που αποδίδουμε καθημερινά μέσα από τους αγώνες του ΚΚΕ για τα δίκαια και τις ανάγκες του λαού. Τιμάμε την αλήγιστη αγωνίστρια της ΕΠΟΝ, Κούλα Ελευθεριάδου, που σαν χτες, 6 Μάη του 47, εκτελέστηκε λίγο πιο κάτω από εδώ που βρισκόμαστε, αφού πιάστηκε από τους ταγματασφαλίτες που την παρέδωσαν στους Γερμανούς και που παρά τα βασανιστήρια δεν λύγησε και ήταν μόλις 24 χρονών. Τιμάμε όλους όσους έδωσαν τη ζωή τους, οργάνωσαν την αντίσταση στις πόλεις και τα χωριά ή έδωσαν μάχες στα βουνά της χώρας μας για να ανθρωπέψει ο άνθρωπος, για μια Ελλάδα που αφέντη στον τόπο του θα είναι ο λαός της. Που έδωσαν ηρωικό αγώνα μέσα από το ΕΑΜ, τον ΕΛΑΣ, την ΕΠΟΝ και αργότερα το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας για την απελευθέρωση του λαού, για την οριστική ήττα του φασισμού-ναζισμού. Και είμαστε περήφανοι για όλους αυτούς. Για αυτούς που δεν λύγησαν μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα, που δεν αποκήρυξαν τα κομμουνιστικά ιδανικά τους, ούτε στα πιο απάνθρωπα και φρικτά βασανιστήρια, στο κελί της απομόνωσης, στις εξορίες. Αντίθετα, ακριβώς για αυτή τους τη στάση, τους νιώθουμε σαν να βρίσκονται και σήμερα εδώ ανάμεσά μας, να μας δείχνουν το δρόμο του αγώνα. Τους ακούμε μέσα από τα κελιά του κολαστηρίου του Γεντή Κουλέ να τραγουδούν πως στεργεύει ο γίγαντας τώρα λαός και σπάει δεσμά και αλυσίδες. Οι λαοί θυμόμαστε, τιμάμε και κρατάμε ζωντανή παρά τις προσπάθειες κυβερνήσεων και ΕΕ, την αλήθεια για την 9η Μάη του 45, τότε που οι λαοί με πίστη στη δική τους δύναμη και με τις αμέτρητες θυσίες του ηρωικού κόκκινου στρατού έδωσαν το συντριπτικό χτύπημα στο ναζιστικό τέρας και ύψωσαν την κόκκινη σημαία με το σφυροδρέπανο στο βομβαρδισμένο Reichstag. Τιμάμε όλους αυτούς που με την υποχώρηση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος του 49 βρήκαν όχι μόνο καταφύγιο, αλλά και μια μεγάλη αγκαλιά στις σοσιαλιστικές χώρες και ζήσαν κάτι από τον σοσιαλισμό που παρά τις αδυναμίες του φωτίζει τις τεράστιες δυνατότητες που έχει σήμερα η ανθρωπότητα για να οργανώσει την κοινωνία και την οικονομία με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες και όχι το κέρδος των επιχειρηματικών ομίλων. Όλους αυτούς που επιστρέφοντας μετά από χρόνια στη χώρα τους μπορούν και μας βοηθούν και κρατούν τη σπίθα ζωντανή, μεταλαμπαδεύουν την αλήθεια για τον σοσιαλισμό που τους έσωσε από την πείνα, τους έδωσε στέγη και δουλειά, σπουδές και μια ζωή που τον 21ο αιώνα σε κάθε καπιταλιστική χώρα φαντάζει ουτοπία. Ήταν όμως αλήθεια και έγινε πράξη μόνο με τη σοσιαλιστική οργάνωση της οικονομίας. Τιμάμε και τις γυναίκες μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και της Αντίστασης που στην Ελλάδα του 40 και του 50 εντάχθηκαν και πήραν ενεργό ρόλο στην οργάνωση του αγώνα με ισότιμη αντιμετώπιση με τους άντρες συναγωνιστές τους. Ανέλαβαν καθήκοντα στα πεδία των μαχών, στην τροφοδοσία ως πολιτικοί επίτροποι και καθοδηγήτριες, πράγμα που φανερώνει ότι μέσα από τον αγώνα για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, έχοντας ανώτερα ιδανικά και αξίες και αντίστοιχη στήριξη, τότε μόνο μπορεί να καμφθεί κάθε ανισότητα. Τιμάμε όμως και τους πιο σύγχρονους ήρωες που ανδρώθηκαν και διαπαιδαγωγήθηκαν μέσα από τις γραμμές του κόμματός μας, που ζήσαν και αγωνίστηκαν στην 7χρονη δικτατορία και που σε εκείνα τα μαύρα χρόνια με το κόμμα να είναι παράνομο και τα μέλη του να στέλνονται και πάλι στα ξερονήσια και τις φυλακές, ίδρυσαν την νεολαία μας, την ΚΝΕ, το φάρο ελπίδας και αγωνιστικότητας που με τις οργανώσεις της πρωταγωνίστησε σε κάθε νεανική κινητοποίηση παντού στην Ελλάδα. Τιμάμε αυτούς που οι εργατικοί λαϊκοί αγώνες των χρόνων τους είναι η σημερινή μας παρακαταθήκη και όπλο. Τιμάμε και εσάς που είτε φύγατε τα τελευταία χρόνια από κοντά μας,
είτε είστε ακόμα στη ζωή και που παρά τα πολλά χρόνια που κουβαλάτε στις πλάτες σας, δίνετε ακόμα το παρόν με κάθε τρόπο που μπορείτε και αποτελείτε για μας παράδειγμα αγωνιστικότητας και αισιοδοξίας. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που το τελευταίο διάστημα συναντηθήκαμε με τις οικογένειες αυτών των συντρόφων μας, με κάποιες ίσως και για πρώτη φορά. Η παρουσία μας σήμερα εδώ κρατάει ζωντανή τη μνήμη και ανανεώνει την υπόσχεση να συνεχίσουμε στο δρόμο που χαράξαν οι αγώνες αυτών των συντρόφων μας. Προχωράμε λοιπόν με τη σιγουριά, το θάρρος, την πίστη και την αισιοδοξία ότι θα τα καταφέρουμε και θα νικήσουμε.